Πάμε σε συζήτηση τώρα, κυρίες και κύριοι. Θα συναντήσουμε μέσω της τεχνολογίας, μέσω Skype, τον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Παύλο Μιχαηλίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Μιχαηλίδη. Καλησπέρα, κυρία Κουματζίδου. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Σήμερα πήρατε μία αγωγή στα χέρια σας από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, τον Γιάννη Ζαμπούκη. Σας ζητά 30.000 ευρώ, μάλιστα, για μία ανάρτησή σας στα social media. Ένα θέμα το οποίο, μάλιστα, είχε προκαλέσει γενικότερα και την ειδησιογραφία και την επικαιρότητα των ημερών. Αναφέρομαι σε μία καφετέρια, όταν μετά τα μέτρα για την πανδημία έγιναν κάποιες εργασίες με ξύλωμα παρτεριού, τοποθέτηση μίας ενός δαπέδου, ξύλινου κτλ. Για αυτή την ανάρτησή σας και τις καταγγελίες που είχατε δεχθεί και εσείς ο ίδιος από τους πολίτες, δεχτήκατε σήμερα αγωγή. Θα σας απαντήσω ευθέως, κυρία Κουματζίδου, αφού πρώτα εκφράσω δημόσια τη θλίψη μου και τον προβληματισμό μου για τις φωτιές των τελευταίων ημερών. Αυτό το συνεχόμενο, το συνεχές φαινόμενο, το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει. Θα περιμένουμε τα πορίσματα της πυροσβεστικής. Νομίζω ότι προέχει αυτή τη στιγμή να μην υπάρχουν απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις οι οποίες εκεί πέρα, και νομίζω ότι το βράδυ το σημερινό θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο. Τώρα, στο θέμα που με ρωτήσατε, έχουμε ένα αδιαφυσβήτητο γεγονός, κυρία Κουματζίδου. Αυτό εδώ πέρα είναι, το έχω κοινοποιήσει και δημόσιο, το έχετε στα χέρια σας. Είναι η έκθεση, το πόρισμα από τις ίδιες τις υπηρεσίες του ΔΥΜ, όπου λένε ξεκάθαρα ότι πήγαν εκεί πέρα στο χώρο της συγκεκριμένης επιχείρησης και διαπίστωσαν ότι γίνανε εργασίες σε χώρο δημόσιο, πρασίνου δηλαδή, καταπάτηση και μάλιστα χωρίς άδεια. Γι' αυτό και οι αρμόδιοι υπάλληλοι έκαναν το καθήκον τους, επέβαλαν τα πρόστιμα και της ανέγερσης, αλλά και της διαχείρισης, της διατήρησης. Σε αυτό το γεγονός, το οποίο θα πει κάποιος, πολλοί γνωρίζουν ότι και τι έγινε, θα πληρώσει κάποια πρόστιμα η επιχείρηση, καταπάτησε το πράσινο, έβαλε τα τραπεζοκαθίσματά της σε επιπλέον χώρο. Εγώ προσπάθησα να το προλάβω αυτό και μάλιστα το έκανα όπως πολύ σωστά είπατε, γιατί δέχτηκα καταγγελίες από τους ίδιους, τους περίπους, τους δημότες. Είναι ένα κεντρικό σημείο, περνάει όλη η Αλεξανδρούπολη, όπου μου είπαν ότι κάποιος εκεί πέρα καταστρέφει ένα παρτέρι, ένα χώρο πρασίνου μπροστά από την επιχείρησή του. Άρα πήγα, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά, το κάνω με συνέπεια όλα αυτά τα 5-6 χρόνια που βρίσκομαι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ρώτησα τον συγκεκριμένο επιχειρηματία αν έχει κάποια άδεια για αυτή την ενέργεια. Τότε, όπως θυμάστε, δέχτηκα σχεδόν κίνηση προφυλακισμού. Κάλεσα την αστυνομία και η αστυνομία έστειλε το έγγραφο στην πολεοδομία, πλην όμως, και εδώ είναι ένα θέμα, το είπα και τότε, δεν βλέπω κάποιον εισαγγελέα, το λέω και σήμερα, να ευαισθητοποιείται, διότι οποιοδήποτε απλός πολίτης σε αυτήν εδώ τη χώρα συλλαμβάνεται, αν δεν έχει άδεια και κάνει εργασίες όχι μόνο σε δημόσιο χώρο, κυρία Κουματζίδου, αλλά και στο ίδιο του το οικόπεδο. Αν δεν έχεις άδεια, συλλαμβάνεσαι, πας αυτόφορο. Το γνωρίζουν πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι παρανομίζαν σε εισαγωγικά. Αυτός λοιπόν ο κύριος εκεί πέρα, ο οποίος συμβαίνει αυτή η επιχείρηση να είναι και συμφερόντων στενού συνεργάτη του κυρίου Ζαμπούκη, δημοτικού του συμβούλου, του αντιπροέδρου της δημοτικής επιχείρησης, ίδρυψης, έτσι, όχι μόνο δεν συνελήφθη και δεν πήγε στο αυτόφορο, αφήστε την κίνηση που έκανε εναντίον μου, όπου εγώ φυσικά δεν ζήτησα κάποια δίωξη, ούτε προχώρησα σε μηνύσεις, αλλά συνέχισε ανενόχλητος, προσέξτε, και παρά τον τόρο που έγινε, γι' αυτό προσπάθησα και εγώ να κάνω μια δημόσια καταγγελία, συνέχισε ανενόχλητος, επαναλαμβάνω, να κάνει κανονικά την κατασκευή. Βεβαίως η πολεοδομία εκ των υστέρων έκανε το χρέος της. Αλλά εδώ πέρα υπάρχουν πολλά ζητήματα, γι' αυτό ξαναλέω τρίτη φορά τη λέξη εισαγγελέας, πώς αυτός ο κύριος κάτω από το γραφείο, διότι μπαίνουμε και σε πολιτικά ζητήματα, και ο κύριος Ζαμπούκης, ξέρετε, δεν είναι κάτι αυτό, δηλαδή, το οποίο δεν έπεσε στην αντίληψη πιθανόν του Δημάρχου, άρρωστε φυσικά, και ήταν ένα σημείο το οποίο βέβαια δεχτήκατε και την αγωγή. Ήδη ετοιμάζομαι να ζητήσω αύριο τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, του πρώτου Δημοτικού Συμβουλίου που κάναμε διαζώσεις τον Ιούνιο, όταν ρώτησα τον κύριο Ζαμπούκη τι έχει να πει για αυτό το περιστατικό, το οποίο πραγματικά άνοιξε τους ασκούς του εόλου, διότι τώρα όλοι
οι επιχειρηματίες δικαίως σε εισαγωγικά ζητάνε και αυτοί να οικειοποιηθούν χώρους πρασίνου. Γνωρίζω μία περίπτωση που ήδη έχει κάνει αίτηση. Τι θα πούν σε αυτόν τον Το αποτέλεσμα της αίτησης το γνωρίζουμε. Όταν οι ίδιοι δείχνουν το κακό παράδειγμα. Και λοιπόν συνέχισαν ενόκλητος. Το είπα λοιπόν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό και ο κ. Ζαβούς, ξέρετε τι μου είπε. Όχι ότι το συκοφαντώ ή ότι είναι ψέματα. Μου λέει αυτό είναι λέει, μια προσωπική διαφορά ανάμεσα σε σένα και τον συνεργάτη μου. Τίποτα παραπάνω. Ξέρετε. Κινήθηκαν όμως όλες οι διαδικασίες. Δηλαδή ακριβώς, με την πολεοδομία, με την τακτοποίηση αγγελέας, του συγκεκριμένου σημείου. Αν υπάρχει παράβαση καθήκοντος από τα αρμόδια όργανα, όποια και αν είναι αυτά, η πολεοδομία πάντως έκανε σωστά τη δουλειά της. Μετά από τόσους μήνες λαμβάνω μία αγωγή που μου ζητάνε και τα αρέστα. Γιατί είπα κάτι το οποίο είναι συκοφαντία και το παράδοξο, διότι τα έχω δημοσιοποιήσει. Τα έγγραφα, τα έχω λάβει με δικαστικό κλητήρα. Ο κ. Ζαμπούκη στην αγωγή λέει ότι για δήθεν παράνομες εργασίες. Ακόμα και σήμερα προφανώς αφισβητεί τον έλεγχο, το πόρισμα των δικών του υπηρεσιών της πολεοδομίας. Ανήκουν στα πράγματα, κυρία Κουματζίδου, για την περιοχή μας, για την Αλεξανδρούπολη. Μπορεί κάποιοι να το περσπερνάνε πολύ εύκολα αυτό το γεγονός. Είναι όμως δείγμα πώς διοικεί το Δήμο σήμερα και ποιοι, προσέξτε, το διοικούν. Μάλιστα, στην αγωγή του μέσα ο κύριος Ζαμπούκης χρησιμοποιεί και δηλώσεις που έκανε εκ των υστέρων στο δικό σας το κανάλι, διότι τις επόμενες μέρες, όταν συνέχισε ο επιχειρηματίας να κάνει τις εργασίες εκεί πέρα, όπως καταλαβαίνετε, αντέδρασε ακόμα περισσότερο. Ανέβασα τους τόνους, διότι περίμενα να παρέμβει η ίδια η δικαιοσύνη αυτεπάγγελμα. Κάτι το οποίο δεν έγινε και βρίσκομαι εγώ αυτή τη στιγμή υπόλογο στη δικαιοσύνη και μάλιστα να μου ζητάει ο κύριος Ζαμπούκης ένα ποσό στις 30.000 ευρώ. Εξαιρώ το γεγονός ότι είμαστε πρώτα ξαδέρφια, είμαστε συγγενείς με τον κύριο Ζαμπούκη και στρέφεται εναντίον μου. Προσέξτε. Στράφηκε εναντίον σας και επί του προσωπικού, γιατί κάνετε μία αναφορά μέσα στην ανάρτησή σας ότι οι συγκεκριμένες εργασίες γίνονται κάτω από το δικηγορικό γραφείο του κυρίου Ζαμπούκη. Προφανώς, άρα ήταν προς μορφή, δηλαδή προσωπική. Εδώ τώρα λοιπόν θέλω να σταθώ ότι ο κύριος Ζαμπούκης δεν γνωρίζει τι εστί πολιτική, δεν γνωρίζει τι εστί αυτοδιοίκηση, δεν απαντάει ποτέ αυτοδιοικητικά, δεν απαντάει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μου πήρε ένα τηλέφωνο να μου πει ζήτα μου συγγνώμη ή να στείλει ένα εξώδικο. Γιατί ήξερε. Να ζητήσετε γιατί συγγνώμη, αφού υπάρχουν έγγραφα τα οποία πιστοποιούν ότι είναι αυθαίρετη η εργασία. Άρα λοιπόν στρέφεται εναντίον μου και όσοι μας ακούν μπορούν να πούν γιατί το κάνει αυτό το πράγμα, εφόσον ξέρει ότι δεν έχει δίκιο. Πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Και έχω μαζί του το κάνει για να εκφοβήσει, για να δείξει και στους υπολείπους ότι εγώ αφού στρέφομαι στον Μιχαηλίδη, στον ξάδερφό μου, από εκεί πέρα οι υπόλοιποι θα πρέπει να σιωπείτε, θα πρέπει να δέχεστε τον νόμο τον δικό μου πλέον. Και φυσικά ο κ. Ζαμπούκης είναι δικηγόρος και φυσικά συνεχίζει και σκέφτεται ως νομικός και όχι ως αυτοδιοικητικός. Είναι πρωτοφανές το φαινόμενο να στρέφεται δήμαρχος εναντίον Δημοτικού Συμβούλου και να ζητάει αποζημίωση, να το σέρνει στα δικαστήρια δηλαδή, γιατί έκανα σωστά τη δουλειά μου. Και το ότι έκανα σωστά τη δουλειά μου αποδεικνύεται από τα έγγραφα. Κύριε Μιχαλίδη, επειδή τελευταία, ξέρετε, έχουν γίνει πολλές αγωγές, πολλές, συγκεκριμένες και πολύ τρανταχτές αγωγές, έγινε και προς τον Διευθυντή της Δέλτα Τηλεόρασης και προς άλλους γενικότερα από τον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τώρα βλέπουμε και σε εσάς και γενικότερα σε άλλους. Κύριε Κουματζίδου, γιατί οι τηλεθεατές, οι δημότες σίγουρα προβληματίζονται με αυτό το γεγονός. Ποια είναι η απάντηση? Ευθέως ήξερε από τη στιγμή που έγινε δήμαρχος ο Γιάννης Ζαμπούκης και κυρίως οι συνεργάτες του, ξέρανε ότι ο Παύλος ο Μιχαλίδης το είχαν διαπιστώσει και στην προηγούμενη περίοδο. Μα δεν είναι, κύριε Μιχαλίδη. Νομίζω και προηγούμενος δήμαρχος πάλι δικηγόρος ήταν, αλλά δεν είχαμε νομίζω τέτοια πολύ, τόσο πολύ. Αγωγή για χρηματική αποζημίωση. Συχνό φαινόμενο με αγωγές κτλ. Στιγμές κινήθηκε νομικά εναντίον μου, είναι γεγονός και εκείνος ως δικηγόρος και νομίζω και αυτό σε ένα σημείο ήταν μια κακή εικόνα που πέρασε στους δημότες
και το χρεώθηκε αυτό ο κύριος Λαμπάκης. Αλλά αγωγή χρηματικού ποσού να ζητάει αποζημίωση από μένα, νομίζω αυτό είναι πρωτοφανές. Αλλά πρέπει να απαντήσουμε σε ένα λεπτό, κυρία Κουματζίδου, γιατί αναρωτιέται ο κόσμος, γιατί το κάνει αυτό ο κύριος Σαμπούκης, πέραν του εκφοβισμού και του τι θέλει να περάσει προς τα έξω, ότι γνωρίζαν αυτός και οι συνεργάτες του, κυρίως οι συνεργάτες του, γιατί ο ίδιος δεν είχε καμία εμπειρία, ότι το εμπόδιο τους θα ήταν στην αντιπολίτευση, όπως το έκανα και στην προηγούμενη θητεία του κυρίου Λαμπάκη, θα ήταν ο Παύλος ο Μιχαηλίδης. Αυτοί λοιπόν προσπάθησαν να με απομονώσουν, πρώτον καταφέρνοντας, μεθοδεύοντας το να με διαγράψουν οι υπόλοιποι πέντε συνεργάτες μου για τους γνωστούς λόγους από την παράταξη, άρα να χάσω τη θέση του επικεφαλής. Προσπάθησαν να με βγάλουν και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά δεν το κατάφεραν. Και τώρα αυτή τη στιγμή προσπαθούν και δια της νομικής οδού να με εκφοβήσουν. Πρέπει να σας πω, και είναι μία είδηση την οποία τη λέω πρώτη φορά σε εσάς, κυρία Κουματζίδου, ότι πλέον σήμερα με την οικογένειά μου έχουμε προβληματιστεί πάρα πολύ. Νιώθω αειδιασμένος, όχι κουρασμένος, δεν νιώθω κάποια κόπωση αυτά τα 6 χρόνια, το κάνω πάρα πολύ συνειδητά, αλλά αυτό πλέον και από ένα συγγενικό πρόσωπο και από, με τέτοιο τρόπο με οδηγεί στο να σκεφτώ τις επόμενες μέρες αν θα πρέπει να αποσυρθώ από την αυτοδιοίκηση, αν θα πρέπει να παραιτηθώ από δημοτικό σύμβουλο. Είναι κάτι το οποίο πλέον το εξετάζω πάρα πολύ σοβαρά και τις επόμενες μέρες θα πάρω τις οριστικές μου αποφάσεις. Δεν πάει άλλο αυτό, κυρία Κουματζίδου. Έχω κουραστεί και εγώ. Έχει κουραστεί όμως περισσότερο η οικογένειά μου, τα παιδιά, να βλέπουν οι γονείς μου, οι συγγενείς μου, να βλέπουν αυτή την κατάσταση. Άρα, επειδή είστε χρόνια στην ΕΕ, είστε αρκετό καιρό, χρόνια είστε στα αυτοδιοικητικά. Νομίζετε ότι πλέον ότι τα αυτοδιοικητικά και η πολιτική ζωή πλέον της πόλης μας γενικότερα έχει αλλάξει, οπότε δεν είναι αυτό το υγιές και η αντιπολίτευση η οποία θα έπρεπε να γίνεται γενικότερα στην πόλη μας. Είναι κάτι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι έχει προηγούμενο. Είναι ένας δικηγόρος ο τιμόνι. Γιατί την αντιπολίτευση τη χρειαζόμαστε, όλοι την χρειαζόμαστε. Δηλαδή είναι κρίμα να ακούμε διαστόματος σας ότι πραγματικά σκέφτεστε να αποσυρθείτε πλέον. Σκέφτομαι να κάνω τη χάρη στον κύριο Ζαμπούκη και στους συνεργάτες του. Ξέρουμε ποιοι είναι οι συνεργάτες του. Να τους κάνω τη χάρη και να αποσυρθώ, να τους αφήσω ελεύθερους, ελεύθερο το πεδίο να κάνουν αυτό που νομίζουν. Και μακάρι να κάνουν κάτι καλό για το Δήμο, χωρίς τη δική μου την παρουσία. Και από εκεί πέρα, ας κρίνει ο κόσμος αν χρειάζεται ή όχι αντιπολίτευση. Νομίζω ότι έχω πει αυτά τα 6 τελευταία χρόνια, με δικαίωσαν. Πάντοτε έλεγα το σωστό, αν ιδιωτελώς. Αλλά πλέον αυτό το γεγονός με θλίβει. Νομίζω ότι ξεπερνά και τις προσωπικές μου αντοχές, κυρία Κουματζίδου, και πραγματικά στις επόμενες ώρες θα λάβω τις οριστικές μου αποφάσεις. Άρα η αγωγή η οποία πήρατε την έχετε κλάβει επί του προσωπικού, κύριε Μιχαηλίδη, πλέον. Όχι, έχω κουραστεί πια, κύριε Κουματζίδου. Αυτό το παιχνίδι πλέον είναι. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Έτσι, δεν μπορούμε να το δεχτούμε και ως οικογένεια και εγώ προσωπικά. Αυτός ήταν ο σκοπός του κυρίου Ζαμπούκη. Του στέλνω το μήνυμα ότι μπορεί και να πετύχει το σκοπό του, να αποσυρθώ εντελώς, να μείνει ανενόχλητος. Με αυτούς που το στηρίζουν, μοιράζοντας θέσεις αριστερά και δεξιά, κάνοντας ανενόχλητος τη θητεία του. Μακάρι να γίνει για το καλό του Δήμου, για το καλό των Δημοτών και θα κριθεί τα επόμενα 3 χρόνια, πιθανόν και χωρίς τη δική μου πλέον παρουσία. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση, κύριε Μιχαηλίδη. Να είστε καλά, καλό βράδυ να έχετε. Καλό βράδυ σε όλους σας.